με τον κόσμο που χρειάζεται ανάγκη, είναι δίπλα του. Να πούμε για αυτή τη δράση. Σήμερα στο Βουζουνεράκιο γίνεται συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Σήμερα. Ναι, βέβαια, είναι μια ωραία, πολύ σωστή ενέργεια και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος και οι κουρίτες και όλος ο κόσμος της Ιεράπετας πάντα ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό το βλέπουμε παντού. Η Ιεράπετα, η κοινωνία είναι πάντα κοντά σε ό,τι χρειαστεί ο άνθρωπος, ο δημότης. Και σίγουρα αφήνει θετικά αποτελέσματα. Με διορθώνω εδώ, Ειρήνη, που το χειρίστηκε το θέμα, είναι στα γραφεία εκεί στο λιμάνι, στο στέκι εκεί που των κουριτών γίνεται η συλλογή και όχι στο Βουζουνεράκιο που είπα πριν, εκεί γίνεται η συλλογή. Τα γραφεία στο λιμάνι, είναι κάποια γραφεία τα οποία τα έχω παραχωρήσει εγώ στο σύνδεσμο των κουριτών. Ωραία, εκεί λοιπόν γίνεται η συλλογή, όποιος θέλει ας μπορεί να μεταφέρει ήδη πρώτης ανάγκης, νομίζω όλοι, λίγο πολύ τα έχουμε μάθει. Τώρα, θα την παρακολουθούμε και αυτή τη δράση. Ναι, Ειρήνη, θες να πεις κάτι? Okay. Να ξεκινήσουμε με τη σημερινή επικαιρότητα, αν θέλετε, κύριε Χινόπουλε. Ο κ. Πανταζής μας είπε πριν ότι η αντιπολίτευση στο Δήμο είναι ανύπαρκτη. Με αφορμή το θέμα και των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έγινε χθες ιδιαίτερη συζήτηση στο Δήμο Αγίου Νικολάου και του κυνηγούν το θέμα και αναρωτιόμασταν εμείς τι κάνουμε εδώ σαν Ιεράπετρα, το ξεχάσαμε αυτό το θέμα των σχολών, να ξεκινήσουμε με αυτό και τι μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη, δεν θα το έλεγα αυτό. Είναι γεγονός όμως, είναι γεγονός ότι από τότε που άρχισε αυτή η ιστορία της πανδημίας, που ξεπεράσαμε τον ένα χρόνο, τα πράγματα γενικότερα και τα κοινά και γενικότερα όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, και οι δουλειές μας αλλά και τα κοινά, επειδή μιλάμε για τα κοινά, στο σημείο αυτό έχουμε απορυθμιστεί, θα έλεγα. Δηλαδή ο Δήμος λειτουργεί κανονικά, το Δημοτικό Συμβούλιο έστω και με τηλεδιασκέψεις λειτουργεί κανονικά. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Έχουμε μάθει αλλιώς, έχουμε μάθει να είμαστε κοντά, πολύ κοντά, διαζώσεις που λέμε. Έχουμε απορριθμιστεί, θα έλεγα. Ιδάλλως δεν σταματάει, προχωράει όλα τα θέματα προχωράνε. Εγώ ας πούμε αύριο ή μεθαύριο έχω συνοηθεί με τον Δήμαρχο να κάνω μια επαφή διαζώσεις, να έχω μια ενημέρωση. Θέλω να πω ότι εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή του κυρίου Πανταζή, την οποία τη σέβομαι. Σίγουρα όμως έχουμε απορριθμιστεί σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Στις οικογένειές μας, στις δουλειές μας, στα προσωπικά μας, στα κοινά. Υπάρχει μια κάποια απορρίθμιση. Και ο τρόπος λειτουργίας πλέον δεν είναι αυτός που είχαμε συνηθίσει και μας κακοφαίνεται. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Να. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έχουμε απορριθμιστεί, αλλά πώς το λένε, προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, γιατί αλλιώς χάνουμε το τρένο, έστω και δύσκολα. Ναι. Έστω και δύσκολα, δηλαδή αν δεν προσαρμοστείτε κι εσείς και ως ας πούμε επιχειρηματίες και όσο και στην προσωπική ζωή και παντού, δεν χάνουμε πράγματα. Οι επιχειρηματίες, όλοι οι επιχειρηματίες, μικροί μεγάλοι, αυτοί είναι που έχουν χάσει το δρόμο τους, αυτοί δεν έχουν απορριθμιστεί, διότι δεν βλέπετε, πριν από κάποιους μήνες λέγαμε θα βγει το εμβόλιο, θα πάμε γρήγορα στην κανονικότητα κλπ. Βλέπετε τώρα βγήκε το εμβόλιο, βγαίνουν άλλα θέματα, ακούσαμε τη λέξη μετάλλαξη, τις μεταλλάξεις, μετά ακούμε κάποιες εν πάση περιπτώσει πιθανόν δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, δεν ξέρω, παρενέργειες του εμβολίου, όλα αυτά σε απορριθμίζουν, δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Κυρίως η χώρα μας που βασίζεται στον τουρισμό, πάμε πάλι λίγο πίσω. Είδατε χθες τώρα αυτά τα κακά μαντάτα, θα έλεγα, για την Κρήτη, αυτή η αύξηση, περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων κλπ. Είδατε
1000% στα Χανιά. Καταλάβατε. 700% ναι, το υλικό φορτίο στον ελληνικό όλο. Ακριβώς, κυρία Τσακαρά, και τα βλέπουν οι ξένοι έξω. Και εκεί που λέγαμε ότι η Κρήτη είναι COVID free. Δόξα τω Θεώ, ναι, είναι καθαρή. Αρχίσαμε τώρα και. Όχι να φοβόμαστε για τις δουλειές μας, φοβόμαστε για τον εαυτό μας πλέον. Καταλάβετε, με τέτοιες αυξήσεις αλματώδεις. Τι να πω, είναι. Δηλαδή, εύχομαι να είναι τα τελευταία αυτά. Να είναι η τελευταία. Μακάρι. Λοιπόν, οπότε μόνο σας μας περιγράψετε βέβαια τα μαντάτα. Κοιτάξτε. Θέλω να δώσουμε και μια ελπίδα, μια αισιοδοξία εκεί που τι λέτε για τον τουρισμό, ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον. Οι άλλες χώρες έχουν μπει στη διαδικασία του εμβολιασμού, ίσως έχουν εμβολιαστεί λίγο πιο νωρίς. Για πάμε να το δούμε αυτό. Θα σας πω λίγο. Λίγους μήνες πριν υπολογίσαμε ότι και από τον Απρίλιο θα είχαμε κόσμο. Τώρα, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μιλάμε για γύρω στα μέσα Μαΐου να ξεκινήσει δειλά-δειλά. Δηλαδή ο κόσμος που, αν είχαμε κανονικότητα, ξεκινάγαμε από το δεύτερο δεκατοκύμενο του Απριλίου. Μιλάμε τώρα ότι πάμε για το... γύρω στα μέσα Μαΐου, δειλά-δειλά, και όλη αυτή η κίνηση θα αρχίσει να γίνεται πιο ζωηρή περί τα μέσα Μαΐου. Τώρα αυτά βέβαια, με ακούτε κύριε Τσέλη? Ναι, πολύ καλά και με προσοχή. Όλα αυτά τώρα βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Έτσι, γιατί σας λέω, τα χθεσινά νέα δεν μ' αρέσανε καθόλου, να περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων. Γιατί σας λέω, τα βλέπουν οι ξένοι και ακυρώνουν. Έχετε δηλαδή εσείς δει ότι ακυρώνονται συμβόλαια? Βέβαια. Και κοιτάξτε βέβαια, εκείνο που θα γίνει οπωσδήποτε, από την ώρα που πάμε σε καλύτερη κατάσταση, θα έχουμε αυτούς τους ξένους της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή τους επισκέπτες που κλείνουν τελευταία στιγμή. Διότι αν μπορούσαμε ως διαμαγείας να έρθουμε στην κανονικότητα, αν μας έλεγε κάποιος ότι σε 10 μέρες είμαστε στην κανονικότητα, θα βλέπατε τι θα, δεν θα μπορούσαμε ούτε, δεν θα υπήρχε ούτε ένα δωμάτιο, να θα ήταν όλα υπερπλήρη. Ο κόσμος θέλει, έχει αγαναχτήσει και θέλει να κάνει διακοπές. Αυτό είναι ένα γεγονός. Έχει αγαναχτήσει ο κόσμος. Θέλει να κάνει διακοπές. Θέλει διακοπές. Γίνει έρευνα και τον ρωτάνε τι σας λείπει και λένε οι διακοπές. Καταλάβατε. Και εμείς εδώ έχουμε και τη θάλασσα εδώ απέναντι. Κάνουμε και μια βόλτα για να φανταστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε μεγαλοπόλεις ευρωπαϊκές και μη κλεισμένοι μέσα διαμερίζοντα. Γιατί είναι και εκεί lockdown. Σε πολλές περιοχές είχαμε. Είναι ένας παράδεισος. Η Ιερά Πέτρα είναι ένας παράδεισος που έχει αρχίσει και γίνεται σιγά σιγά έστω προορισμός. Δηλαδή, το βλέπετε αυτό? Ναι, από κάπου. Σιγά σιγά προορισμός. Δηλαδή, από πού το βλέπετε αυτό, και Κεχινόπουλο, πραγματικά? Έχω την αίσθηση από την επαφή με τους ξένους που έχω, με τα γραφεία γενικού τουρισμού που φέρνουν χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, και αφού βελτιωθούν κάποια πράγματα, υποδομές, νοοτροπία μας, θα φτάσουμε σε ένα σημείο και θα λένε πού θα πας, δεν θα σου λένε στην Ελλάδα, δεν θα σου λένε στην Κρήτη, θα σου λένε στην Ιεράπετρα. Και προορισμός. Τι θα πούμε για την Ιεράπετρα τώρα, κύριε Χινόπουλε, γιατί έχω ακούσει και παράπονα από τουρίστες που έρχονται στην Ιεράπετρα, άντε κατεβαίνουν μια βόλτα και από τα all inclusive, τα λέω όπως τα νιώθω έτσι και όπως τα έχω βιώσει. Κατεβαίνουν στην Ιεράπετρα λοιπόν από all inclusive ξενοδοχεία να κάνουν μια βόλτα στην πόλη, πάνε ας πούμε στο μουσείο κλειστό, πάνε στο Ναπολέοντα το σπίτι κλειστό, πάνε στο κάστρο κλειστό. Εντάξει, δηλαδή τι να δουν? Σιγά σιγά, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ιεράπετρα των παρελθόντων ετών. Όλα αυτά τα χρόνια σιγά σιγά βελτιώνονται κάποια πράγματα. Όπως... βελτιώνεται η νοοτροπία μας, των επιχειρηματιών, δηλαδή των ανθρώπων. Καταρχήν, το πρώτο που θα νιώσουν είναι το πολύ ωραίο κλίμα της Ιεράπετρας, τις πολύ ωραίες θάλασσες.
διάφορες τοποθεσίες που μπορούν να πάνε να δούνε. Mm. Δεν σας λέω ότι αυτό θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Mm. Βλέπετε, αν έχετε, και το ξέρετε, είμαι σίγουρος, ότι έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες αγορές και από ξένους σε παραλιακά μέρη της Ιεράπετρας. Δηλαδή κάτι συμβαίνει, κάτι φαίνεται στο βάθος του τούνελ, όπως θα λέγαμε. Σίγουρα δεν έχει να δει και πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι η νοοτροπία όλων μας και των αρχών έχει αλλάξει και όλοι προσπαθούν κάτι να κάνουν, είτε με σωστό τρόπο είτε όχι. Να, εγώ χαίρομαι που το βλέπετε αισιόδοξο και, ναι, και έχετε την αίσθηση αυτή και... πραγματικά, γιατί εγώ δεν την έχω αυτή την αίσθηση. Ναι, ειλικρινά. Θα σας πω, βλέπετε ότι ξένοι ασχολούνται πλέον με τον νομό Λασιθίου, γενικότερα λέω τον νομό Λασιθίου. Και βλέπετε ότι έρχονται, κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε γίνονται διάφορες ξενοδοχεία, αναβαθμίσεις ξενοδοχείων. Αυτό κάτι λέει, κύριε. Ναι, κάτι λέει για το περιβάλλον μας, αλλά οι περισσότερες μονάδες είναι all inclusive αυτές που, δηλαδή οι δύο τουλάχιστον που γνωρίζω, είναι μέσα οι τουρίστες. Δεν είναι, έχει να κερδίσει, ας πούμε, κάτι ο επιχειρηματίας που, ξέρω εγώ, έχει ένα κατάστημα στην παραλία, παράδειγμα. Θα σας υπενθυμίσω αυτό που σωστά το λέτε και αυτό, αλλά θα σας υπενθυμίσω αυτό που λέμε όλοι εμείς οι επιχειρηματίες. Ας μπει μέσα στο μαγαζί μου και ας μου αφήσει τη σκόνη. Μην ψωνίσει τίποτε. Δηλαδή και αυτός που είναι inclusive. Ναι, για να κατέβει να ψωνίσει, ξαναλέω, θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο, να έχει ένα κάτι, να δει ένα κάτι, να πάει στο σπίτι του Ναπολέοντα, να πάει στο κάστρο, να είναι ανοιχτό, να είναι όμορφο, να πάει, ξέρω εγώ, να αναδείξουμε τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που έχουμε. Η Ιεράπετρα έχει απίστευτη ιστορία. Το μουσείο μας, εδώ τη συλλογή μας, τέλος πάντων, το μουσείο δεν το λες. Τέλος πάντων, ναι, να κάνουμε κάτι κι εμείς. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά σταδιακά κάτι προχωράει, έστω και με αργούς ρυθμούς. Μακάρι. Να ξέρετε, ένα από τα πολύ μεγάλα σύν της Ιεράπετρας είναι ότι είναι ένας χώρος, ένα μέρος, πέστε ότι δεν είσαστε από την Κρήτη, ένα μέρος που θα νιώσει ο άλλος το όμορφο κλίμα, τις ωραίες θάλασσες, και πιστεύω... Το καλό φαγητό. Ναι. Και πιστεύω ότι και ο κόσμος και οι επιχειρηματίες σιγά σιγά έχουν αρχίσει να βλέπουν κάποια πράγματα. Δεν σας λέω ότι από μια στιγμή στην άλλη θα γίνει μια αλλαγή, αλλά βλέπετε ότι από το εξωτερικό ενδιαφέρονται και κάνουν αγορές. Κάτι λέει αυτό. Δεν θα το δούμε αύριο αυτό το κάτι. Η μετάφραση μπορεί να κάνουμε πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να είμαι κακιά, ούτε να είμαι απεσιόδοξη, έτσι, αλλά ναι, πρέπει να διορθωθούν κακώς κείμενα. Συνήθως από την κεφαλή βρωμή το ψάρι που λέμε, κύριε Χινόπουλε, εδώ στην Κρήτη και όχι μόνο, έτσι. Πρέπει να, δηλαδή, νομίζω και ο Σύλλογος Αρχαιοτήτων εδώ, ο κύριος Ροβιθάκης, πριν λίγο, αν δεν κάνω λάθος, πριν κανένα χρόνο, μας είχε πει ότι θα ανεγερθεί μουσείο το όραμά του εκεί στο πάρκινγκ που είναι στον περιφερειακό. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα γίνει. Δηλαδή θέλουμε κίνητρα για να υπάρχει, να γίνει προορισμός. Πολύ σωστά το λέτε, η Ιεράπετρα. Αξίζει να γίνει προορισμός. Μπορούμε τα πάντα να δούμε. Από το θερμοκήπιο που μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ πήγα στην Ολλανδία και πήγα στη θερμοκήπια της Ολλανδίας να δω. Φάρμες, δηλαδή μπορείς να αξιοποιείς τα πάντα αρκεί να έχεις όρεξη, όραμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο νησί τώρα, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Θα το ξαναπούμε, γιατί ο τουρισμός το ανοίγουμε τώρα ως κεφάλαιο, θα το έχουμε όμως έτσι κι αλλιώς και το υπόλοιπο διάστημα. Θα το παρακολουθούμε πολύ στενά, κύριε Χινόπουλε, να δούμε πώς πάει, τι γίνεται, έτσι. Πάμε στο νησί τώρα. Ναι, ακριβώς. Ειδικά για τη Βόρεια Κρήτη και για μας εδώ λιγότερο, έτσι, αλλά για τη Βόρεια Κρήτη νομίζω ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πλέον για δεύτερη χρονιά. Είναι θέμα επιβίωσης των επιχειρήσεων, των ξενοδοχειακών μονάδων κλπ. Για το νησί τώρα μας είπε η κυρία Χατζημαρκάκη ότι χθες, νομίζω ή προχθές που την είχαμε εδώ φιλοξενήσει, ότι θα είναι μια από τα ίδια. Δεν θα έχει ομπρελοκαθίσματα,
δεν θα έχει κάτι, ας πούμε. Τι εικόνα έχετε εσείς για φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχει μία απόφαση που αυτό που είπε η κυρία ισχύει για 3 χρόνια. Ήδη φέτος βιώνουμε τον 2ο χρόνο. Επομένως, σωστά τα είπε, δηλαδή δεν θα υπάρχουν ομπρελοκαθίσματα, δεν θα υπάρχει κάποιο κατάστημα για να παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός για το νησί από τις αρμόδιες, από την αρμόδια αρχή, για να κάνει κάποια πράγματα κάποια στιγμή. Νομίζω θα τα κάνει ίσως μέσα στην τριετία. Από εκεί και έπειτα τα πλοία θα πηγαίνουν εκεί. Καλό θα είναι, επειδή στο νησί υπάρχει και άφθονος ήλιος, καλό θα είναι όσοι μπορούν να κρατάνε την ομπρέλα τους. Υδάρως μέσα από τα πλοία θα κοιτάξουμε, κάτι που κάνουμε και στα Χανιά, 25 χρόνια το κάνουμε, να εξυπηρετούμε νοικιάζοντας με πολύ λίγα χρήματα ομπρέλα, αν κάποιος δεν έχει, να εξυπηρετεί, να νοικιάσει μια ομπρέλα και να βγει έξω στο νησί, να απολαύσει τη φύση. Αυτό τώρα δεν είναι κατά όμως εμάς τώρα αυτό, δεν είναι δυσφήμιση, κύριε Χινόπουλε, αυτό? Εντάξει, γνωρίζω ότι ενημερώνετε εσείς τον κόσμο που είναι μέσα στο, που είναι να κάνει αυτή την εκδρομή. Αλλά το να πάει εκεί και να έχουμε φαινόμενα ηλίασης, λιποθυμίας, χωρίς, δηλαδή αυτό δεν μάνι έτσι, είναι μια δυσφήμιση. Από τη στιγμή που όταν θα πάτε εσείς θέλετε να βγείτε και δεν υπάρχει τίποτα απ' έξω, διότι έχει προγραμματιστεί να γίνουν κάποια έργα, ενδεχομένως θα προβλέψουν και το θέμα αυτό. Σίγουρα δεν είναι καλό και γι' αυτό αναγκαζόμαστε και εμείς να έχουμε. Αυτό σας λέω, το αντιμετωπίζω και στα Χανιά, στη Γραμβούσα, στον Πάλο, και δίνουμε μέσα από τα πλοία, να σας δώσω να καταλάβετε, δίνουμε, νοικιάζουμε την ομπρέλα με 4 ευρώ για όλη την ημέρα. Με 4 ευρώ. Αναγκαστικά θα το κάνω, γιατί θα φτάσουμε εκεί στο νησί και θα μου πείτε πού θα πάω να κάτσω τώρα με τον ήλιο. Θα ψηθώ. Οπότε σας δίνω εγώ αυτή τη λύση. Σίγουρα δεν είναι καλό. Καλό θα ήταν βγαίνοντας έξω επισκέπτης να μπορεί να κάτσει κάτω από μια σκιάδα, κάτω από μια ομπρέλα κλπ. Αλλά από τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί να γίνουν κάποια πράγματα επάνω και δεν το επιτρέπουν πλέον, σίγουρα με την απόφαση για 3 χρόνια, ήδη περνάμε το 2ο χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όπως μέσα στα πλοία υπάρχουν τα πάντα, ας πούμε, από ένα ελαφρό γεύμα μέχρι ένα γεύμα πιο καλύτερο, ας πούμε. Καταλάβατε, μαγειρευτό. Υπάρχουν τα πάντα. Τα πλοία έχουν άδειες από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές κλπ. Χρόνια. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε. Μετά, τώρα, κάποιοι θα πούνε τώρα και μονοπωλιακά το κάνετε αυτό και δεν ξέρω τι θα απαντήσετε σε αυτό, γιατί το λένε αρκετοί. Μα δεν υπάρχει έξω. Ας το συνάδει. Και επίσης, κύριε Χινόπουλε, πάρτε μια ομπρέλα. Το λέω από τώρα. Ναι, ναι, ναι. Κάνει κάποιο από το σπίτι του. Μα μιλάμε τώρα για τον τουρίστα. Εμείς οι υπόλοιποι τώρα, αν έρθουμε εκεί, ξέρουμε πώς. Οι τουρίστες ενημερώνονται. Ναι, από τα ξενοδοχεία τους, παίρνουν και το φαγητό τους. Στο site μέσα που έχουμε σαν εταιρεία το λέμε, ότι δεν θα βρείτε αυτό τίποτα. Εάν θέλετε μπορείτε μόνοι σας να κρατάτε ή μπορείτε από το πλοίο να νοικιάσετε μια ομπρέλα για όλη την ημέρα ή μπορείτε να πάρετε τα στοιχειώδη για να φάτε, μπορεί να θέλει κάποιος ένα σάντουιτς, να το κρατάει νερό, τα πάντα. Τέλος πάντων, είναι λίγο αντιφατικό πάντως όλο αυτό από τη μια. Ναι, όχι, προς Θεού δεν είναι... Ας πούμε, δεν είναι δικιά σας απόφαση, όχι, αλλά είναι λίγο αντιφατικό αυτό όλο το πράγμα. Θέλει να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Ναι, τι να δημιουργήσει, δηλαδή έχει φύγει ο κύριος Χατζηδάκης από αυτό το Υπουργείο, όχι, έρθει άλλος, δεν υπάρχει κινητικότητα, τώρα με τους δασικούς χάρτες καταργούνται αυτά τα Natura και μπορεί να γίνει και κάποια επένδυση εκεί. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς τι μελγενέστε για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, οπότε... σας θέτω αυτές τις ερωτήσεις γιατί μου τις ζητάνε και από εδώ φίλοι ακροατές για το μονοπόλιο. Το ξέρω, δεν έχετε πρόβλημα να απαντήσετε τώρα. Κύριε Χινόπουλε, υπάρχει αυτή η απόφαση για 3 χρόνια. Η οποία τέλος πάντων είναι λίγο αντιφατική, αλλά ας μην τη συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δηλαδή, από τη μια δεχόμαστε τουρίστες, δεν ξέρω αν ισχύει και το πλαφόν, και από την άλλη κλείνουμε όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, και
δεν επιτρέπουμε την ομπρέλα, θα χαλάσει η ομπρέλα το φυσικό κάλος και η ξαπλώστρα το ίδιο θα κάνει, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λογική δηλαδή σε αυτό όλο το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, όσον αφορά. Να ξέρετε ότι τουλάχιστον όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, εγώ ήμουν αντίθετος. Είχα πει ότι δεν πρέπει μέχρι να ετοιμαστούν, να είναι έτοιμοι να κάνουν κάποια έργα κλπ. Δεν πρέπει να φύγουν αυτά που ήταν πάνω στο νησί. Να. Δηλαδή, υπήρχε ένα πρόχειρο κηλικείο εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί έχει εξυπηρετεί το κόσμο και εμένα με ενδιαφέρει ο πελάτης, ο επισκέπτης τα πένα, μην έχει παράπονα. Το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε και Χινόπουλο. Δηλαδή, να μην γίνεται αυτό το νησί. Και μια απόφαση και απόφαση. Εντάξει, την αποδεχτήκαμε νομίζω κι εμείς, έτσι ως δεν ξέρω κι εγώ τι. Τέλος πάντων, πολλές παραλήψεις, αλλά δεν είναι του παρόντος. Τώρα, θυμάστε που είχαμε κάνει και είχατε καλέσει κόσμο και εμάς για να συζητήσουμε εκεί, κύριε Χινόπουλε, τον κόσμο που έρχεται για να μπει στο καράβι πριν. Πώς μπορεί να διοχετε, έχετε βρει κάποια λύση, να μπορεί να πιει ένα καφέ, να πάει να ψωνίσει πριν μπει στο καράβι μετά. Εκεί τώρα αυτό τι το κάναμε αυτό το ατόνισε, δεν περπάτησε. Θα σας πω, θα σας πω. Καταρχήν αυτή τη στιγμή και να υπήρχε η πρόθεση, η θέληση, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν που να κάτσουν. Σωστό και αυτό. Οπότε, αλλά θα ανοίξει λέμε και η εστίαση και το καφέ. Αλλά λέμε ότι εάν πάμε σε μια κανονικότητα είναι ένα θέμα, διότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια, σας βεβαιώνω, τηρήθηκε αυτό για κάποιο διάστημα και είχα πει ότι αυτό για να πετύχει θέλει μια συλλογική προσπάθεια, θέλει να ξέρει ο επισκέπτης όταν θα έρθει μία ώρα νωρίτερα πού θα πάει, θέλει ο επισκέπτης να βλέπει τιμές κανονικές, να μην σας πω φτηνές, που να ξέρει ότι μπορεί να κάτσει και να διαθέσει κάποια χρήματα. Σίγουρα αυτό το πράγμα δεν πέτυχε όπως θα θέλαμε. Γι' αυτό μόλις ξεκινήσουν αυτά τα θέματα, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω αν θα είμαστε στην κανονικότητα, αν θα μπορεί κάποιος να κάθεται σε καφετέριες ή εμπασχετώσει ένα κινητή. Ναι, τέλος πάντων παίρνουμε το καλό σενάριο ότι ανοίγει ο εξωτερικός χώρος. Γιατί σας λέω και επειδή έχω και μία συνάντηση αύριο ή μετάβριο με τον κύριο Δήμαρχο, είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσω πάλι μαζί του για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν και καταλαβαίνετε. Δηλαδή από όλο αυτό που το εγχείρημα που έγινε, τι λάθος έγινε ή τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε για να κάτσει ο τουρίστας να πιει ένα καφέ. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ετέθη το θέμα και είχα φέρει μάλιστα και κάποιον υψηλόβαθμο της TUI. Ναι, το θυμόμαστε. Θυμάμαι, το είπε ο άνθρωπος ότι το θέμα είναι όταν θα έρθει εδώ πέρα μία ώρα νωρίτερα, κάτι που τώρα λόγω πανδημίας αυτά δεν τα βλέπω για φέτος τουλάχιστον, να ξέρει πού θα απασχοληθεί, τι θα κάνει, πού θα πάει. Να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ή να έχουμε κάποιες οδηγίες που θα τους καθοδηγήσουμε. Να πάνε, όπως λέτε, το σπίτι του Ναπολέοντος, όπως λέτε, ένα μουσείο, όπως λέτε, ξέρω εγώ. Να κάνουμε ένα οδικό χάρτη. Να μπει σε ένα μαγαζί και να βρει καλές τιμές και να πάρει διάφορα αναμνηστικά της Ιεράπετρας ή να ψωνίσει από την Ιεράπετρα. Πάντως, σίγουρα δεν καταφέραμε ελάχιστα σε αυτό το πράγμα. Ή αν θέλετε, ξεκίνησε κάπως ζεστά και μετά ατόνισε. Είναι ένα πρόβλημα για την πόλη αυτό όταν πάμε στην κανονικότητα. Το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε με την συμβολή όλων. Να τους δώσουμε κίνητρα όταν έρχονται εδώ, να έχουμε εκτόσεις. Δεν ξέρω. Είναι πολύ γενικό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό λέω ότι δηλαδή έπρεπε να είχαμε βρει μια φόρμουλα τόσα χρόνια. Και νομίζω τώρα με το lockdown και τους κορονοϊούς είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί εγώ θέλω να βλέπω ότι και τα πράγματα θετικά, να σχεδιάζω την επόμενη μέρα, χωρίς να με παίρνει από κάτω, και το λέω και σαν σταθμός ας πούμε εδώ, παρόλο που και ολονών τα έσοδα έχουν πέσει και στο 70% κάτω, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, θέλω να βλέπω μπροστά ότι εντάξει θα το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να εφεύρω καινούργιες ιδέες, έξυπνοι άνθρωποι είμαστε, επιχειρηματικά δαιμόνια είστε κι εσείς κύριε Χινόπουλε, αλλά μπορεί να προς όφελος όλων, γιατί αν
είμαστε, ας πούμε, μόνο για πάρτι μας ο καθένας, γιατί αυτό πάει να γίνει τελικά. Να είναι προς όφελος όλων, γιατί αυτό είναι το, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι αν δουλέψει ο ένας, δουλεύουν όλοι. Σωστά. Έτσι, σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αν περάσει πάντων, καλά στην Ιερά Πέτρα ο επισκέπτης, θα ξανάρθει. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πάει και στο νησί να πάει. Άμα περάσει, κάνει ωραία ψώνια, φτηνά ψώνια, δει κάποια μέρη, θα μιλάει και θα λέει Ιερά Πέτρα. Θα το πει, θα πάει στο ξενοδοχείο και στο σαλόνι που θα κάτσει, θα συζητήσει με τον άλλο που δεν έχει σκοπό να έρθει στην Ιερά Πέτρα και θα πει, πήγα, πέρασα, ψώνισα αυτά. Που ναι, και μια φωτογραφία και βίντεο, τα κινητά, οι φίλοι, τα Facebook, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στην διαφήμιση της πόλης με άλλο τρόπο. Αν όμως έρθει και δει, ταλαιπωρηθεί και πάει στο νησί και λιποθυμήσει και δεν έχει να πιει ένα νερό, αλλά ας πούμε το καραβάκι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, αυτό δεν θα τον αφήσουμε, γιατί ναι, είναι και... Εντάξει, καλύτερα να λείπει που λέει και ο κόσμος εδώ πέρα. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα του τουρισμού. Έτσι θα, το ίδιο καθεστώς θα είναι, κύριε Χινόπουλε, με τα προηγούμενα χρόνια. Και ας ελπίσουμε ότι θα σχεδιαστεί το μέλλον, το άμεσο. Γιατί αλλιώς είπαμε με πιο, να έχουμε ένα οδικό χάρτη τουρισμού στην πόλη. Πολλά ιδέες έχουν συζητηθεί, ξανασυζητιόνται τώρα 30 χρόνια τα ίδια ακούω. Ας τα κάνουμε επιτέλους πράξη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Θέλετε να πούμε για τον Όφη? Για τον Όφη, που είχε νίκες. Ευχαρίστω. Είδατε πούμε. Λίγο, παρακολουθώ λίγο ό,τι μπορώ. Έχουμε γυρίσει σε νίκες. Παίξαμε στη Λάρισα με τον Απόλλων Λάρισα, φέραμε ισοπαλία. Ένα θετικό αποτέλεσμα. Παλεύουμε, προσπαθούμε. Πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ο κόσμος είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν λέω είναι κοντά μας, στον βαθμό που επιτρέπεται, στον βαθμό που μπορεί, αλλά και έξω από τον συναντάμε, βλέπουμε την ανησυχία και την αγάπη που έχει για τον Όφη, γιατί όπως ξέρετε, οι αγώνες γίνονται χωρίς φυλάθρους, θέλετε, πολύ ελάχιστοι φυλάθρους. Πιστεύω ότι στον Όφη τελικά θα πάνε όλα καλά. Και βέβαια, εάν πρώτα ο Θεός επανέλθουμε στην κανονικότητα, θα ζήσουμε όλοι αυτές τις φοβερές στιγμές που προσφέρει η Όφη. Ένα γεμάτο γήπεδο, με οικογένειες μέσα, να χειροκροτάνε την ομάδα της πόλης που λέγεται Όμιλος Φιλάθλων Ιερά Πέτρας. Μάλιστα. Κύριε Χινόπουλε, θυμάμαι τώρα είχαμε μιλήσει πάλι, γιατί είπαμε παρακολουθώ λίγο τον Όφη, επειδή αγαπώ Όφη, όχι ότι αγαπώ ποδόσφαιρο, αγαπώ Όφη, αν το διαχωρίσω. Είχαμε μιλήσει πάλι μαζί και τέλος του χρόνου για κάποια ενδιαφέρον να πωληθεί ο Όφη από επενδυτές, με κάτι θυμάμαι τέτοιο, υπάρχει κάτι, κάποια εξέλιξη, και για να μην σε διακόπτω, το γήπεδο του κάτω χωριού εκεί, 400 κάτι χιλιάρικα, αυτά έχουμε εξέλιξη. Θα σας απαντήσω βέβαια. Αναφορικά με το ενδιαφέρον που προέρχεται από το εξωτερικό, από Άγγλους, έχουν μεσολαβήσει οι Ισπανοί για την ιστορία, αλλά οι Άγγλοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν τον Όφη, συνεχίζεται μια σκληρή διαπραγμάτευση η οποία θέλει το χρόνο της εξαιτίας και της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και... αυτό είναι νεότερο. Ναι, δώστε μας μια είδηση. Υπάρχουν... Συγγνώμη. Δώστε μας, λέω, την είδηση. Ακριβώς. Υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την αγορά του Όφη, που βρίσκονται σε άλλο νομό της Κρήτης, να μην μου επιτρέψει να μην πω, αλλά είναι μέσα από την Ιερά Πέτρα. Είναι ιεραπετρίτες. Και έχουν δείξει ένα ενδιαφέρον και συζητάω και με αυτούς. Μάλιστα. Δεν έχουν σταματήσει δηλαδή οι συζητήσεις? Όχι, γιατί θέλουμε να ανεβάσουμε τον Όφη ακόμη πιο ψηλά. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή, η κυρία Τσαγκαράκη, είμαστε στη Super League 2, β' εθνική κατηγορία. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά και βέβαια αυτή τη στιγμή θέλουμε να ανέβουμε στην πρώτη εθνική κατηγορία, εάν τα καταφέρουμε και παραμείνουμε στη β' εθνική, που είναι κάτι πολύ δύσκολο και θέλει ανθρώπους, θέλει δίπλα, θέλει επενδυτές. Δεν είναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία, καταλάβατε. Και εν πάση περιπτώσει, η είδηση που θα έλεγα είναι ότι ενδιαφέρονται κάποιοι άνθρωποι που είναι από την Ιερά Πέτρα αλλά ζουν σε άλλο νομό της Κρήτης.
Υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Οπότε δεν έχει σταματήσει δηλαδή το ενδιαφέρον ανθρώπων που ενδεχομένως να θέλουν να βοηθήσουν, να επενδύσουν στον αυτό, για το γήπεδο. Και για το προπονητικό κέντρο. Ναι. Σας λέω ότι προχωράει το θέμα, έχει εγκριθεί η μελέτη, θα βγει σε δημοπρασία, εκτιμώ τον άλλο μήνα, και είναι ένα από τα, προχωράει το διαδικαστικό, είναι να κοιτάσουμε τώρα κάποια θέματα τεχνικά, και είναι και ένα από τα θέματα που θα συζητήσω με τον κύριο Δήμαρχο αύριο μεθαύριο που θα τον δω διαδόσεις. Μάλιστα. Οπότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του, να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα. Ναι. Η εκτίμηση καταλαβαίνω. Είναι ότι αν με λίγο τύχη, τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο. Α, ωραία. Ωραία. Αυτό θα βοηθήσει πολύ και στο φυτώριο, έτσι, τα παιδιά του Όφη που έχουμε πει και το στόχο σας. Σωστά, γιατί όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά, τόσο χρειάζονται υποδομές πλήρες. Ωραία. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα μαζί στο τραπέζι. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε μόνο για τον τουρισμό, κύριε Χινόπουλε. Θα το έχουμε οργανώσει και πιο πριν, έτσι να πούμε περισσότερα. Έτσι κάναμε μια πρώτη εικόνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Χινόπουλο.